Λέγαμε, αγαπητοί μου, την περασμένη φορά, ευρισκόμενοι πάντοτε εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, εις το 42ο κεφάλαιο, ότι οι γονείς, μάλιστα εδώ αναφέρει ειδικά τον πατέρα, ότι έχει πολύ φροντίδα εάν έχει κόρη και ότι η παρουσία της κόρης του προκαλεί σε αυτόν κρυφήν αγρυπνίαν. Πώς θα την παντρέψει, πώς τούτο, πώς εκείνο. Αλλά δεν τελειώνουν εδώ τα βάσανα των γονέων για την κόρη τους, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται και είναι οι εξής. Πηγαίνουμε στον 10ο στίχο που λέγει «Εν παρθενία μήποτε βεβηλωθεί, εν της πατρικής αυτής έγκυος γέννηται, μετά ανδρός ούσα μήποτε παραβεί και συνοκικία μήποτε στηρωθεί». Δηλαδή, μήπως κατά των χρόνων της παρθενικής της ζωής διαφθαρεί και καταστεί έγκυος στο πατρικό της σπίτι. Μήπως όταν είναι πλέον νόμιμος σύζυγος κάποιου άνδρος, αυτή η κόρη του καταπατήσει την συζυγική πίστη, και ακόμη ενώ βρίσκεται με τον άνδρα της παρουσιάσει μίαν στηρότητα. Είναι τρία σημεία τα οποία μπορούμε να τα δούμε κάπως εκτενέστερα. Δηλαδή προστίθενται τώρα εις τον πατέρα τρεις νέοι φόβοι. Ο πρώτος φόβος είναι η περίοδος μήπως η κόρη που βρίσκεται ακόμη στο πατρικό της σπίτι σταθεί απρόσεκτη, παρασυρθεί από κοσμικό περιβάλλον και φτάνει να έχει σχέσεις με έναν άνδρα ο οποίος και την καταστεί και θα την καταστήσει έγκυος. Στην εποχή μας το θέμα έχει υψηλή οξύτητα και νομίζω αυτό όλοι το γνωρίζουμε. Και το σπουδαίο είναι ότι έχουν πλέον καθιερωθεί και οι προγαμιές σχέσεις. Δηλαδή και προωθούνται μάλιστα αυτές οι προγαμιές σχέσεις. Πασίγνωστο είναι αυτό, αντιλαμβάνεστε. Έτσι λοιπόν προχωρούν οι σχέσεις από την πρώτη στιγμή που τα γνωριστούν, πριν ακόμα κουβεντιαστεί το θέμα τους και τα λοιπά, ήδη οι σχέσεις προχωρούν. Είναι δυστύχημα. Πρέπει να τονίσουμε ότι όποια μορφή και αν έχουν, όπως και αν είναι, οι προγαμιές σχέσεις είναι πορνεία και συνεπώς είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτό να το ξέρουν οι γονείς, να το λένε στα παιδιά τους και στο αγόρι τους και στο κορίτσι τους. Λέγει ότι ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο γάμος δεν μπορεί να αρχίζει με πορνεία, δεν είναι δυνατόν, και φυσικά ένας τέτοιος γάμος μένει ανευλόγητος. Έχουμε ένα περίεργο σχήμα, ενώ ο γάμος, η ακολουθία του γάμου θεωρείται ότι είναι η ευλογία του γάμου, από την άλλη μεριά έχουμε την παράβαση του νόμου του Θεού και συνεπώς έχουμε μία ανευλόγητη κατάσταση. Και ρωτώ, στο ένα δεχόμεθα, θέλουμε την ευλογία του Θεού, στο άλλο ο τρόπος με τον οποίο κινούμεθα βέβαια δεν είναι πια ευλογία Θεού. Νομίζουν όμως πολλοί ότι ο γάμος όταν γίνει καλύπτει κάθε προγενεστέρα παρεκτροπή. Το έχω ακούσει πάμπολες φορές ότι να παντρευτούν τα παιδιά, να μπουν στο δρόμο του Θεού, έτσι λένε, να μπουν στο δρόμο του Θεού, να μην αμαρτάνουν πλέον τα παιδιά και λοιπά και λοιπά. Αγαπητοί μου, αυτά τα κουκουλώματα δεν είναι ευλογία, δεν προϋποθέτουν ευλογία. Γι' αυτό ας το προσέξουμε. Θα προσέλθουν και το αγόρι και το κορίτσι με αγνότητα εις των γάμων αν θέλουν να έχουν την ευλογία του Θεού. Αλλιώτικα τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Βέβαια εδώ
έχουμε τον γάμο να μοιάζει με ένα ευπαθές φυτόν που θέλει προστασία από καιρικές μεταβολές. Πρέπει όλοι του περιβάλλοντος να φροντίσουν, να στηρίξουν αυτόν τον γάμο, δηλαδή να τον στηρίξουν, να δημιουργούν πάντοτε προϋποθέσεις να πηγαίνουν όλα καλά και ευλογημένα. Επάνω σε αυτό το σημείο, ότι μπορεί το κορίτσι να έχει γνωριστεί με κάποιον και να έχουν προχωρήσει οι σχέσεις, έχουμε μία πολύ άσχημη ιστορία, η οποία περιέργως μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι, καθόρισε και την πορεία προσώπων και πραγμάτων σε βαθμό που ίσως δεν το φανταζόμαστε. Είναι γνωστό ότι ο Ιακώβ έκανε 12 αγόρια. Έκανε και πολλά κορίτσια. Όμως δεν αναφέρονται τα κορίτσια, διότι τότε δεν αναφέρονται τα ονόματα των κοριτσιών, ήσαν λιγάκι στο περιθώριο. Αλλά επειδή όμως ένα κορίτσι του Ιακώβ έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο με την παρουσία της και με τη συμπεριφορά της, γι' αυτό αυτή και ονοματίζεται. Λέγεται Δίνα, δέλτα εψιλον γιώτα, η Δίνα. Αυτή, όπως μας λέει το Ιερό Κείμενο της Γενέσεως, εξήλθεν, λέει, κατά μαθήν, εις τα στεγατέρας των εγχωρίων. Δηλαδή έφυγε από την κατασκήνωση που είχε ο πατέρας, γιατί δεν είχαν σπίτι, μένανε σε κατασκηνώσεις, και βγήκε, λέει, από την κατασκήνωση και ήθελε να δει, επειδή ήταν γύρω-γύρω άλλοι διάφοροι λαοί. Η Παλαιστίνη κατοικείται βεβαίως από πολλούς λαούς, άλλοτε αυτοί αργότερα υποτάχθηκαν εις τους Εβραίους. Έτσι λοιπόν βγήκε να δει από περιέργεια, αχ αυτή η περιέργεια για μια κοπέλα, να δει πώς ζουν οι κοπέλες της περιοχής εκείνης. Και την είδε ο γιος του βασιλιά, που έλεγε το Σιχέμ, ο Εβραίος, Εμόρ έλεγε το ο πατέρας του, την παραπλάνησε και προχώρησαν μαζί της οι σχέσεις του. Τότε τι έγινε? Το έμαθε ο Ιακώβ αυτό, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ, δεν ήξερε τι να κάνει πλέον. Εν τω μεταξύ δε την κοπέλα την κράτησαν εκεί στο παλάτι του Σιχέμ και δεν γύρισε πίσω σπίτι της. Τώρα τα αγόρια του ήτανε στο λιβάδι και βόσκανε πρόβατα, βόδια κλπ. Δεν είπε σε κανέναν τίποτε και περίμενε να γυρίσουν τα αγόρια του για να τους το ανακοινώσει. Όταν ήρθαν, ο πρώτος ήταν ο Ρουβίμ, ο δεύτερος ήταν ο Σιμεών, ο τρίτος ήταν ο Λεβί. Σε αυτούς τους τρεις πρώτους ανέφερε το περιστατικό. Αυτοί θύμωσαν, φοβερά θύμωσαν εναντίον του Σιχέμ, και χωρίς να πουν τίποτα στον πατέρα τους, σκέφτηκαν να εκδικηθούν την απαγωγή της αδελφής των. Ήτανε δραματική αυτή η ιστορία της απαγωγής. Πήγαν βέβαια να τη ζητήσουν να την πάρουν πίσω, εκείνοι δεν την έδιναν την κοπέλα και είπαν μάλιστα να συμπεθεριάσουμε. Και μάλιστα, αν θέλετε, πολλά μας εδώ αγόρια ή κορίτσια να πάρουν δικά σας κορίτσια και τα λοιπά. Αγόρια και κορίτσια, εσείς να πάρετε τα κορίτσια τα δικά μας, τέλος πάντων να συμπεθεριάσουμε. Αυτοί δέχτηκαν, αλλά είχαν στο μυαλό τους κάτι το πολύ φοβερό. Ξέρετε, αν θέλετε να συμπεθεριάσουμε, θα σας θέσουμε έναν όρο. Εμείς έχουμε την περιτομή. Λοιπόν, αν θέλετε, όλα τα αρσενικά σας, όλοι οι άνδρες, πρέπει να περιταμούν και τότε βλέπουμε παρακάτω. Μπράβο. Κάλεσε λοιπόν το λαό του
ο Εμόρ, ο πατέρας του Σιχέμ, και τον εκείνωσε και το δέχτηκαν οι κάτοικοι, οι άνδρες, να φέρει τα μούν. Γιατί ο Σιχέμ επέμενε πάρα πολύ, λέγει, ήταν τρελό ερωτευμένος με την Δίνα. Και τι έγινε, αγαπητοί, φοβερό πράγμα. Περιετάμισαν, έκαναν περιτομή, και την τρίτη μέρα, λέει, που υπήρχε ο πόνος, ξέρετε τι είναι η περιτομή, προκαλεί λοιπόν πόνο, είναι το άκρον της πόστης, δηλαδή του γεννητικού οργάνου του ανδρικού, κόβεται εκεί κάποιο πετσί και τα λοιπά και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να έρθουν αυτοί οι δυο, ο Ρουβίμ και ο Σιμεών, και να κατασφάξουν τους άνδρες της περιοχής, βεβαίως και τον Εμόρ, τον βασιλιά, βεβαίως και το γιο του, τον Σιχέμ. Πήρανε την αδελφή τους και φύγανε. Όταν το έμαθε αυτό ο Ιακώβ, κατατρόμαξε. «Ρε παιδιά», τους λέει, «δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ που βρισκόμαστε εμείς είμαστε πάρα πολύ λίγοι και γύρω μας είναι τόσοι λαοί. Εάν λοιπόν έτσι συμπεριφερθούμε, ποια θα είναι η τύχη δική μας?» «Τι», είπαν μάλιστα τα δύο του αγόρια, «τι, να τους αφήσουμε να προσβάλλουν την αδελφή μας?» «Ναι, αλλά η αδελφή σας βγήκε από περιέργεια να δει πως ζουν οι γειτονικοί λαοί, και την έπαθε. Ας καθότανε στο σπίτι της και βέβαια τίποτε δεν θα πάθαινε». Αυτό, αγαπητοί μου, είχε φοβερές συνέπειες παρακάτω στην ιστορία του Ιακώβ. Φοβερές συνέπειες. Σημειώσατε ότι ο πρώτος πάντοτε ήταν εκείνος ο οποίος εκκληρονόμη προνόμια του πατέρα του και λοιπά. Είναι γνωστό αυτό στους Εβραίους, ο πρωτότοκος. Τώρα ο Ρουβίμ, ο πρώτος, επειδή έκανε κάποια άλλη αμαρτία, ας μην την αναφέρω, αποκλείεται να σταθεί αυτός κληρονόμος προνομίων. Όπως λέμε, ο Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ. Ο Ισάφ πού είναι? Ο Ισάκ έκανε δύο παιδιά, τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Ο Ιακώβ ήταν δευτερότοκος. Δεν έγινε ο Ισάφ, δεν έγινε κληρονόμος, έγινε ο δευτερότοκος, ο Ιακώβ. Έτσι λοιπόν ο Ρουβίμ αποκλείεται για ένα και αυτής της μεγάλης του αμαρτίας. Ο δεύτερος και ο τρίτος, δηλαδή ο Σιμεών και ο Λεβί, από τον οποίο Λεβί έχουμε την ιεροσύνη, το γνωρίζετε, απεκλείστησαν να πάρουν την ευλογία του πρωτοτόκου. Και τελικά ξέρετε ποιος την πήρε την ευλογία? Ο τέταρτος. Και ο τέταρτος ήταν ο Ιούδας. Έτσι από τον Ιούδα κατάγεται ο Δαβίδ, και εκ του Δαβίδ κατάγεται κατά άνθρωπον ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν έχουμε όλα τα προνόμια που δίδονται στον τέταρτον ιόν, σας είπα τον Ιούδα. Κοιτάξτε πόσα πράγματα βγήκαν, ξετροχιάστηκαν θα έλεγα από τη γραμμή τους, επειδή ακριβώς η Δίνα παρουσίασε αυτό το φαινόμενο να είναι απρόσεκτη. Αλήθεια σας λέω, πρέπει τα κορίτσια να είναι πολύ προσεκτικά, θλίβουν πάρα πολύ τον πατέρα τους και τη μητέρα τους, εάν βεβαίως είναι απρόσεκτες. Ας το προσέχουν αυτό. Αλλά για να πάμε τώρα στο δεύτερο σημείο που λέγει ότι δεύτερο σημείο, δεύτερος φόβος που μπορεί να επικρατεί στον πατέρα είναι μήπως σταθεί απρόσεκτη η θυγατέρα του και απατήσει τον άνδρα της. Όχι σπάνια πράγματα. Οπότε ο σύζυγος τι θα κάνει? Θα τη στείλει πίσω στον πατέρα της. Αυτό που λέμε σήμερα διαζύγιο. Να πάρει η κοπέλα διαζύγιο από το σύζυγό της. Βέβαια θα φορτωθεί πάλι στον πατέρα της,
Εάν έχει και παιδιά, καταλαβαίνετε πόσο το βάρος μεγαλώνει, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα όμως εδώ να σας έλεγα, για να το γνωρίζετε, ότι το διαζύγιο είναι η χειροτέρα λύση. Αυτό και να το συμβουλεύσετε, και εύχομαι να μην σας συμβεί στα παιδιά σας. Δηλαδή, συγκεκριμένα, εάν το αγόρι ή το κορίτσι, γιατί θεωρείται ότι το κορίτσι είναι το ευπαθές μέρος, όμως το αμάρτημα παραμένει αμάρτημα εξίσου το ίδιο και δια το αγόρι και δια το κορίτσι. Μην το ξεχνούμε. Η κοινωνία δυστυχώς αμνηστεύει την μοιχεία του ανδρός, ενώ κατακρίνει την μοιχεία της γυναικός. Δεν είναι σωστό. Είναι το ίδιο. Εν τη αυτή περιπτώσει αυτή η αντίληψη υπάρχει, και έτσι μπορεί η κοπέλα να παραστρατήσει κάπου εκεί, ο σύζυγος να το αντιληφθεί και να θέλει να τη χωρίσει. Θα πρέπει να χωρίσει? Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εις το Πιδάλιον, ότι δεν μας είπε ο Κύριος οπωσδήποτε ότι πρέπει να πάρθει διαζύγιο. Απλώς ο άνδρας έχει το δικαίωμα να πάρει διαζύγιο. Ξέρετε, άλλο πράγμα είναι ότι έχει το δικαίωμα να πάρει διαζύγιο, έχει έναν αποχρόντα λόγον, και άλλο πράγμα ότι οπωσδήποτε εντέλεται ο λόγος του Θεού να πάρει διαζύγιο. Όχι, δεν εντέλεται ο λόγος του Θεού, απλώς ότι έχει το δικαίωμα. Γιατί πολλές φορές ένας άνδρας δεν μπορεί να ανεχθεί μία γυναίκα που τον επρόσβαλε. Δεν το ανέχεται. Όχι όλοι οι άνδρες, αλλά κάποιοι άνδρες όμως προσβάλλονται, αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα, και σου λέει έχω το δικαίωμα να πάρω διαζύγιο. Ο Άγιος Νικόδημος στο Πιδάλιο λέει το εξής, ότι ναι, έχει το δικαίωμα, αλλά το καλύτερο που θα είχες να κάνεις είναι, προσέξατε αυτό, να συγχωρήσεις τη γυναίκα σου και να μην πάρεις διαζύγιο. Διότι το να πάρεις διαζύγιο, καταλαβαίνετε, και παιδιά αν υπάρχουν και τι γίνεται και τι γίνεται, αλλά και κάτι ακόμα, εκ διαζυγίου δεν μπορεί κανείς να κάνει δεύτερον γάμον, διότι θεωρείται μοιχεία. Δηλαδή αυτή η γυναίκα η οποία πήρε διαζύγιο, και αυτό να το ξέρετε και να το συμβουλεύετε, εκ διαζυγίου μια γυναίκα αν θελήσει να παντρευτεί, αυτός ο γάμος που θα κάνει, άστε ότι είναι και υπεύθυνη της μοιχείας της, δεν έχει ευλογία αυτός ο δεύτερος γάμος. Ο δεύτερος γάμος είναι μόνο δια περίπτωση θανάτου. Πέθανε ο άνδρας σου, πέθανε η γυναίκα σου, τότε μπορείς να κάνεις δεύτερον γάμον. Αλλά γάμος εκ διαζυγίου είναι ανεπίτρεπτος. Αυτό να το λέτε, να το ξέρουν οι άνθρωποι, και συνεπώς θα βρεθεί σε πολύ μεγάλη δυσκολία είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα να κάνουν, να συνάψουν δεύτερον γάμον. Και ακόμη κάτι, ένα τρίτο σημείο που λέει, έχουν πάλι οι γονείς των φόβων, μήπως η θυγατέρα έχει κάποια στηρότητα, δηλαδή δεν κάνει παιδιά. Μια στήρα γυναίκα τα παλιά τα χρόνια, ακόμη και μέχρι σήμερα μπορεί να συμβεί αυτό, όταν αντιληφθεί ο σύζυγος ότι η γυναίκα του δεν κάνει παιδιά, φθάνει να την αποπέμψει από το σπίτι και να τη στείλει στον πατέρα της, δηλαδή να πάρει διαζύγιο. Είναι ακατανόητο πράγμα αυτό. Ξέρετε, παλιότερα δεν ήταν γνωστό, διότι δεν υπήρχε η έρευνα στο θέμα πού είναι αυτή η στηρότητα. Σημειώσατε ότι και στον άνδρα υπάρχει η στηρότητα. Μπορεί να υπάρχει, δηλαδή δεν είναι μόνο στη γυναίκα. Αν διαβάσετε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, όπου αναφέρεται στηρότης, αναφέρεται στις γυναίκες. Στήρα λέει η τάδε, στήρα η τάδε, η Σάρα, ξέρω εγώ.
Ο άνδρας. Αυτός δεν μπορεί να έχει στηρότητα. Σήμερα το ξέρουμε. Και μάλιστα επιστημονικός. Είναι γνωστό ότι όταν το παιδί, το αγόρι, περάσει μαγουλάδες, παροτίτιδα. Γι' αυτό πρέπει όταν ένα παιδί σας, εγγονάκι σας, αγόρι, το κορίτσι δεν το πειράζει η περίπτωση, να πάτε γρήγορα στο γιατρό να κάνει θεραπεία. Διότι αν δεν κάνει θεραπεία, υπάρχει το ενδεχόμενο να αποκτήσει στηρότητα. Αυτό σήμερα νομίζω και ο τελευταίος άνθρωπος το γνωρίζει. Αν λοιπόν, αγαπητέ μου, εσύ αποπέμπεις τη γυναίκα σου γιατί δεν κάνει παιδιά, αν είσαι εσύ η αιτία, και μάλιστα η έρευνα, που είναι πολύ ευκολότερη ιατρικώς, πρέπει να αρχίζει από τον άνδρα, όχι από τη γυναίκα, που είναι εκεί λίγο δυσκολότερη η εξακρίβωση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάποτε, και σήμερα σας είπα, ακόμη αποπέμπουν, και μάλιστα τα πεθερικά δεν αγαπούν την ύφη και μάλιστα ζουνάνε το γιο τους. Τι θέλεις, στήρα γυναίκα, δεν θα αποκτήσεις απογόνους, και τον αναγκάζουν να τη διώξει. Αυτά τα πράγματα αποτελούν πρόβλημα εις τον πατέρα όταν τα σκέφτεται, αγαπητοί μου. Δεν τελειώνουν όμως ούτε εδώ τα βάσανα του πατέρα και της μάνας. Έχουμε και μια συνέχεια. Για να δούμε. Εις τον 11ο στίχο διαβάζουμε τα εξής. «Επί θυγατρή αδιατρέπτο στερέωσον φυλακήν, μήποτε ποιήσισε επίχαρμα εχθρής, λαλιάν εν πόλη και έκλειτον λαού και κατεσχήνισε εν πλήθη πολλών». Δηλαδή, να έχεις συνεχή και αυστηρή προσοχή σε αδιάντροπο θυγατέρα, για να μην σε κάνει καταγέλαστον στους εχθρούς σου, κακή συζήτηση στην πόλη και διασυρμό από τους πολίτες, και έτσι σε καταντροπιάσει εν μέσω πλήθους ανθρώπων. Αυτός ο νέος φόβος του πατέρα για την κόρη, τι είναι, όταν αυτή είναι διάντροπη. Όχι απλώς ξεγελάστηκε, βγήκε πιο έξω, όπως η Δίνα κλπ. Σήμερα μάλιστα τα κορίτσια μας παρουσιάζουν αυτό το φαινόμενο, να είναι αδιάντροπα. Ποιος θα έκανε αδιάντροπα τα κορίτσια μας? Πάρα πολλοί παράγοντες. Πρώτα η τηλεόραση, μετά οι φιλανάδες οι οποίες ζουν όπως ζουν, μετά θα βλέπετε την κοπέλα και βγαίνει στις 10 το βράδυ έξω για να πάει σε καμπαρέ, σε καφετέρειες, δεν ξέρω τι, για να γυρίσει στις 5 το πρωί με τις παρέες της, με τα τσιγάρα της, με τα τούτα της, με τα εκείνα της. Όλα αυτά την κοπέλα σήμερα την κάνουν να γίνεται αδιάντροπη. Βλέπεις στον δρόμο κοπέλες και καπνίζουν. Θα λέει κανείς, βρε κοπέλα μου, δεν έχεις ντροπή που καπνίζεις στον δρόμο? Γιατί θα σου πει? Ή πως ντύνεται? Μα δεν τρέπεσαι? Γιατί θα σου πει? Είσαι αναχρονισμένος εσύ που με κρίνεις ότι είμαι αδιάντροπη. Έτσι λοιπόν μια κοπέλα σήμερα, πολλές κοπέλες είναι αδιάντροπες, ερωτομανείς και κακοκέφαλες. Δεν παίρνει από λόγια ούτε από συμβουλή μια τέτοια κοπέλα, και συνεπώς πώς να διορθωθεί? Είναι μια κοπέλα μέσα στο σπίτι τέτοια αληθινή συμφορά για τον πατέρα της και τους οικείους της. Όσο μπορεί να περιορίζει την κόρη του, αν ερωτήσετε τι μπορεί να κάνει ο πατέρας, ας το κάνει. Δηλαδή, όπως λέγει εδώ, στερέωσαν φυλακήν. Φυλακή θα πει φύλαγμα. Δηλαδή, να παγιώσεις το φύλαγμα της κόρης σου, να το έχεις σταθερό. Αλλά θα μου πείτε, μέχρι ποιου βαθμού χωροφύλακας θα γίνει ο πατέρας? Δεν μπορεί αυτό, και σε κάθε βήμα να φυλάει την κόρη του, δεν γίνεται. Όταν θέλει κανείς να κάνει αμαρτίες, μέσα στο μπουκάλι του λαδιού να βάλουμε έναν άνθρωπο, το αγόρι μας, το χωρίτσι μας, θα κάνει εκείνο που θέλει. Αυτό είναι το δυστύχημα. Πάντως δεν έχω να δώσω καμία περισσότερη συμβουλή. Θα έπρεπε βέβαια να υπάρχει μια σχετική αγωγή. Θα μου πείτε, τα κάναμε, αλλά να που η κόρη μας
παρουσίασε αυτά τα φαινόμενα, τότε πολύ προσευχή ώστε να επιστρέψει το κορίτσι μας στο άτακτο, και πολύ υπομονή εις τα σχόλια των ανθρώπων. Και προχωρούμε. Λέει ο 12ος στίχος: «Παντή ανθρώπο μη έμβλεπε εν κάλλη, και εν μέσω γυναικών μη συνέδρευε». Και η απόδοση: «Μη βλέπεις γοητευμένος το κάλος ή ουδήποτε ανθρώπου, και ανδρός και γυναικός, και μη κάθεσαι ανάμεσα σε γυναίκες». Εδώ προχωρεί ο ιερός συγγραφεύς σε νέο θέμα. Είναι αλήθεια ότι το κάλος στον άνθρωπο είναι έργο του Θεού. Εάν ένας άνθρωπος είναι ωραίος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, έχουμε ωραίους ανθρώπους, δεν υπάρχει αντίρρηση. Η ομορφιά οφείλεται εις των δημιουργών, εις των Θεών. Αλλά η παραγγελία είδε να μην κάθεσαι να εξετάσεις και να βλέπεις ξένα κάλλη, ξένες ομορφιές, γιατί απλούστατα μετά την πτώση των πρωτοβλάστων ο κάθε άνθρωπος είναι εμπαθής και συνεπώς βλέπει εμπαθώς. Πώς να το κάνουμε? Βλέπουμε εμπαθώς. Σας είπα, και στους άνδρες και στις γυναίκες. Ο Θεός καλώς τα έκανε όλα. Και τους ωραίους ανθρώπους ο Θεός τους έκανε. Το ξαναλέγω. Δεν είναι από το διάβολο ο ωραίος άνθρωπος. Πα, να φυλάξω ο Θεός. Έργο του Θεού. Αλλά πρόσεξε, άνθρωπέ μου, μπορούμε να βλέπουμε τα έργα του Θεού και χωρίς να βλαπτόμεθα. Και αν νομίζουμε ότι κάπου μπορούμε να βλαφτούμε, τότε να νεύουμε τα μάτια μας, να τα κατεβάζουμε τα μάτια μας χαμηλά, να μην βλέπουμε πολλή ώρα ένα ωραίο πρόσωπο, ένα ωραίο σώμα, γιατί ξεπηδούν απίθανοι πειρασμοί που μπορούν να εκπηδήσουν από τα απρόσεκτα μάτια μας. Και τότε τι κάνουμε? Και να πάθουμε ζημία. Μπορούμε λοιπόν να δοξάζουμε τον Θεό για τα έργα Του, αλλά και ευθύς να αποσύρουμε τα μάτια μας και να μην βλέπουμε κάτι που ενδέχεται να μας πειράξει. Και συνεχίζει στο χωρίο και λέγει: «Πρόσεξε, μη συνέδρευε εν μέσω γυναικών». Ναι, γιατί? Για τους ίδιους λόγους. Όπως και πιο πάνω είπε, δημιουργείται ακόμη μία οικειότητα όταν κανείς κάνει συντροφιά, ας πούμε, με γυναίκες ως άνδρας, και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη ζημία. Με την οικειότητα ξεπηδά η παρησία. Τι είναι η παρησία? Κατά τους πατέρες η παρησία μοιάζει με καύσωνα που κατακαίει τα σπαρτά. Όλοι οι νηπτικοί πατέρες συνιστούν: προσέχετε την παρησία, το παραπανήσιο θάρρος, γιατί αυτό δεν θα σας βγάλει σε καλό. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί μου, στο μεγάλο θέμα της παρησίας, η οποία, όπως σας είπα, καταστρέφει. Είναι η κακώς νοουμένη παρησία. Στη Θεία Λειτουργία λέμε από την Όμενη, να πούμε, να αποκαλέσουμε τον Θεό Πατέρα με τα παρησίας. Το ενθυμίστε. Εκείνη η καλώς νοουμένη παρησία. Εδώ είναι η κακώς νοουμένη, η οποία καταστρέφει την αληθινή αγάπη, καταστρέφει την ευγένεια, αλλά και την καλώς νοουμένη συνεργασία. Πολύ προσοχή. Έκανε συνέτερον που είπε συνεργασία. Δεν μπορείς να παίζεις με το συνέτερό σου, καρπαζές. Δεν μπορείς να λες αστεία πράγματα, πειράγματα, επειδή είναι συνέτερό σου και έχεις θάρρος. Οπαπα. Πολύ προσοχή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ούτε να δίνουμε θάρρος παραπανήσιο εις τους άλλους ανθρώπους, ούτε εμείς να παίρνουμε θάρρος αν οι άλλοι άνθρωποι είναι απρόσεκτοι απέναντί μας και μας πλησιάζουν με πολλή παρησία.
το έχουν αυτό πολλοί άνθρωποι. Εμείς θα δείχνουμε μία σοβαρότητα και αμέσως θα τους κόβουμε την ορμή. Και εμπροκειμένου ιδιαιτέρως η συντροφιά με γυναίκες. Οι γυναίκες εκμεταλλεύονται πολλές φορές την παρουσία του άνδρος και δείχνουν περισσότερη παρησία. Αυτές. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου καλό, δεν ωφελεί ούτε αυτές ούτε τους άνδρες. Σε όλα λοιπόν μέτρο και προσοχή, που είναι ο Χριστούς κανόν. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχο, τον 13. Από γάρι ματίων εκπορεύεται σεις με ήττα, σεις, και από γυναικός πονηρία γυναικός. Η απόδοση, διότι από τον ηματισμό βγαίνει ο σκόρος και από τη γυναίκα η γυναικεία κακία. Θα μου πείτε ότι πρόκειται για μια υπερβολή, και όμως δεν είναι υπερβολή, διότι η γυναίκα είναι απρόσεκτη ως επί το πλείστον και μπορεί να παρασύρει τον άνδρα. Βλέπετε ότι η Εύα πως παρέσυρε τον Αδάμ. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, γράφει ότι και Αδάμ ούκι πατήθη, η δε γυνή απατηθήσα εν παραβάση γέγονεν. Εκείνη απατήθηκε από τον διάβολο και προέκτηνε την απάτη της, που τελικά έκανε και τον άνδρα να αμαρτήσει. Αλλά να πάρουν θάρρος όμως οι γυναίκες, γιατί ο Θεός μας εχάρισε και τους αντίποδες της απροσέκτου Εύας, που είναι η Θεοτόκος. Έχουμε την Θεοτόκον κτήμα μας, περιουσία μας. Δεν είναι ανάγκη να δεις τι έπαθε η Εύα. Δες πως στάθηκε η Θεοτόκος. Βεβαίως έχουμε και το αρνητικό και το θετικό υπόδειγμα. Πως πρέπει να προσέχεις, και αυτό μας το δίνει η Εύα, και πως πρέπει να παίρνει κανείς θάρρος έχοντας μπροστά του το υπόδειγμα της Θεοτόκου. Στη γυναικεία ψυχολογία, εδώ θα ήθελα να κάνω, να αποπειραθώ να κάνω μία ανάλυση. Υπάρχουν από την εποχή της Εύας, μεταπτωτικά βέβαια, αισθήματα μειονεκτικότητος. Θα επαναλάβω. Στη γυναικεία ψυχολογία υπάρχουν αισθήματα μειονεκτικότητος. Όχι στην Εύα, αλλά εις τους απογόνους της. Ό,τι εργάζεται ο άνδρας, θέλει να εργαστεί και η γυναίκα μιμουμένη αυτόν. Γιατί αισθάνεται ότι μειονεκτεί έναντι του ανδρός. Βέβαια, ομολογουμένως, θα μπορούσε αυτό να το επισημάνει ότι μειονεκτεί, γιατί άκουσε από τον Θεό, είναι στο 3ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο 16ο χωρίον, τον εξής λόγο. Αφού στάθηκε απρόσεκτη Εύα και δεν είδες πως έπρεπε να συμπεριφερθείς, λοιπόν, αυτός, ο Αδάμ δηλαδή, ο άνδρας σου, σου κυριεύσει. Κυριεύω θα πει γίνομαι κύριος. Ξέρετε, άμα διαβάσουμε τα πολύς προσοχής αυτά τα κεφάλαια τα πρώτα της Γενέσεως, το κυριαρχικόν δικαίωμα το πήρε και η Εύα και ο Αδάμ, όταν είπε να κατακυριεύσει, να κατακυριεύσουν, γιατί και η γυναίκα άνθρωπος είναι, να κατακυριεύσουν την γη, την φύση. Όλα μπορούν να τα κατακυριεύσουν. Όμως ουδέποτε θα κατακυρίευε ο άνδρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άνδρα. Θα ήταν ανόητο, ανάποδο πράγμα. Τώρα όμως ο Θεός τι λέει? Αφού είσαι απρόσεκτη, τώρα θα σε κατακυριεύσει ο σύζυγός σου. Αυτός θα είναι ο κύριός σου. Η γυναίκα αυτό το πράγμα το έφερε βαρέως. Μπήκε βαθιά μέσα στην ψυχολογία της και από τότε δεν μπορεί να ησυχάσει.
τόσο γιατί θέλει να υπερνικήσει αυτό το αίσθημα μειονεκτικότητας με τους τρόπους που εκείνη θα βρει, θα δούμε και λίγο παρακάτω, όσο και για να εκδικηθεί τον άνδρα. Η αλήθεια ότι μέσα στην ιστορία έγινε αυτή η κατακυρίευση της γυναικός σε πολύ βάρβαρο τρόπο, με πολύ βάρβαρο τρόπο. Όλοι οι λαοί μετεχειρίστησαν τη γυναίκα ως ρες, λατινικά θα πει πράγμα, ως αντικείμενο. Τη γυναίκα σίγουρα έτσι πέρασε πάρα πολύ άσχημα. Αυτό το πράγμα είναι γιατί ο άνδρας εξεμεταλλεύθη αυτήν την όλη ιστορία. Όμως έρχεται το Ευαγγέλιο και βλέπουμε ότι τα πράγματα τα βάζει στη θέση τους. Λέγει βέβαια ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναικός, αλλά δεν κατακυριεύει της γυναικός με την έννοια να την έχει δούλη. Κάθε άλλο. Αντίθετα, πρέπει να την αγαπά, όπως μας λέει η Καινή Διαθήκη, ο Αποστολός Παύλος, και μάλιστα λέγει πρέπει να την αγαπά ως το ίδιο σώμα. Ποιος εμίσησε την σάρκα του, λέει ο Αποστολός Παύλος, αλλά τι κάνει, φιλεί και τρέφει αυτήν. Αγαπάει τη σάρκα του και την εκτρέφει, την φροντίζει. Έτσι λοιπόν οφείλεις τη γυναίκα σου να την αγαπάς και να δείχνεις κάθε τι που να δείχνει απέναντί της μια άνεση. Εκείνο το εκτρέφει, είπαμε, και πρέπει η γυναίκα να αισθάνεται μια άνεση κοντά εις τον άνδρα. Αυτή η άνεση οφείλεται εις την ευγένεια και τον καλό χαρακτήρα του ανδρός, και πρέπει έτσι η γυναίκα να αισθάνεται, χωρίς όμως ποτέ αυτό να το εκμεταλλευτεί. Στο βάθος ωστόσο παραμένει πάντα το αίσθημα της μειονεκτικότητας. Έτσι προσπαθεί η γυναίκα να μιμηθεί τον άνδρα στα έργα του, στη συμπεριφορά του, και εκεί ακριβώς τα πράγματα χαλάνε. Η γυναίκα προσπαθεί παραδείγματι να οικειωθεί την ανδρική ενδυμασία, διότι για αυτήν η ανδρική ενδυμασία, ξέρετε τι είναι, είναι μια παρηγορία ότι να εξομοιώθηκα με τον άνδρα και συνεπώς δεν έχω λόγους να αισθάνομαι άσχημα. Όλες οι φεμινιστικές οργανώσεις εκεί αποβλέπουν. Θυμάμαι προ πολλών ετών, όταν καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος, αλλά στην Ελλάδα ευτυχώς δεν έπιασε. Είμαστε ακόμη παραδοσιακοί ευτυχώς, αλλά βέβαια κάποιοι κάνουν και πολιτικό γάμο. Τι είπαν οι φεμινίστριες στη Λάρισα, επιτέλους δεν θα ακούει η γυναίκα εκείνο το φοβερό του Παύλου, ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα. Επιτέλους. Δεν ανέχεται δηλαδή η γυναίκα τέτοια πράγματα. Μιλούν για ισότητα. Μα ισότητα και από την ίδια τη βιολογία είναι η γυναίκα διαφορετική από τον άνδρα. Είναι πολύ φυσικό. Και από την ίδια τη βιολογία, πώς να το κάνουμε. Και από τον ρόλο που έχει η γυναίκα και ο άνδρας είναι διαφορετική. Πού λοιπόν βρίσκεται η ισότητα? Η ισότητα βρίσκεται, αγαπητοί μου, στην σωτηρία. Εξίσου θα σωθεί και ο άνδρας και η γυναίκα. Δεν υπάρχει ουδε μία απολύτως παρέκκλησης, και εκεί είναι όλη η ιστορία της ισότητας. Και ενώ ο χριστιανισμός έδωσε την ισότητα στη σωτηρία, οι γυναίκες παρά τ' αυτά δεν αναπαύονται. Θέλουν σώνη και καλά να ξεπεράσουν τον άνδρα. Πάλι γράφει ο Παύλος, γινή εν ησυχία μανθανέτο εν πάση υποταγή. Να μάθει η γυναίκα να ζει ήσυχων βίων, μη δημιουργεί καταστάσεις. Εν πάση υποταγή, γυναική ούκ επιτρέπω αυθεντήν ανδρός, αλλά είναι εν ησυχία, γράφει στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή του ο Παύλος. Δεν επιτρέπω, λέει, στην γυναίκα
να κάνει τον Κύριο, τον αυθέντη, αυθεντίν απαρέμφατο, στον άνδρα. Όχι. Θα είναι εν υποταγή και εν ησυχία. Θέλετε απόδειξη ότι η γυναίκα παρά τα αυτά δεν ησυχάζει? Αποπειρώνται, λέω μερικά πρόσφατα πράγματα, οι γυναίκες να καταργήσουν το άβατον του Αγίου Όρους. Μία γυναίκα η οποία είναι ευρωβουλευτήνα εκεί στις Βρυξέλλες που και τα λοιπά, εισηγήθηκε παρακαλώ να μην είναι άβατον το Άγιον Όρος, να έχουν δικαίωμα οι γυναίκες να μπαίνουν μέσα. Γιατί δεν σας φτάνει, δεν έχετε εκκλησίες απ' έξω, γιατί πρέπει να πάτε εκεί? Θέλετε να απολαύσετε τις ομορφίες του Αγίου Όρους? Η Χαλκιδική έχει τρία ποδάρια. Δηλαδή τρία ποδάρια, ξέρετε, η Χαλκιδική. Στο ένα ποδάρι είναι εγκατεστημένο το Άγιον Όρος. Πηγαίνετε στα άλλα ποδάρια. Θα λέγαμε οι ομορφίες οι φυσικές είναι και στα άλλα δύο ποδάρια της Χαλκιδικής. Όχι, εκεί θέλουμε να πάμε. Αν είναι δυνατόν να ξεπορτίσουμε από εκεί τους μοναχούς, να τους βάλουμε σε πειρασμό. Βλέπετε πως σκέφτεται η γυναίκα? 100% δαιμονικά. Κάτι άλλο. 2000 τώρα χρόνια και από την Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, στην ιεροσύνη προσέχεται μόνο ο άνδρας. Γυναίκες στην ιεροσύνη δεν έχουμε. Θέλουν να μπουν στην ιεροσύνη. Βλέπετε κάτι στο Προτεσταντισμό, κάτι στο Ομοιοκαθεκλισμό, ξέρω εγώ, και γίνονται και επισκοπίνες, παρακαλώ. Τα έχετε διαβάσει σε εφημερίες, τα διαβάζετε και τα ξέρετε. Γιατί, κοπέλα μου, γιατί, κυρά μου, δεν σου είναι αρκετό το ότι υπάρχει ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος στην πόλη σου? Πρέπει δηλαδή και εσύ να γίνεις ιερία, να γίνεις δεσποτίνα? Για ποιο λόγο? Τι έχεις να προσθέσεις? Έλειψαν οι άνδρες? Όχι, θα γίνω δεσποτίνα. Πολύ άσχημα πράγματα. Όλα αυτά είναι καμώματα, αγαπητοί μου, του εγωισμού, της ειδικής ψυχολογίας που ζει η γυναίκα. Την ψυχολογία, σας είπα, αισθημάτων μειονεκτικότητος. Αυτό είναι. Και αν δεν είναι, τι άλλο μπορεί να είναι αυτή της η συμπεριφορά? Και μετέχεται η γυναίκα κάθε είδους πονηρία και κακία προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της. Μόνον η αληθινή χριστιανή γυναίκα που την κοσμεί η θεοσέβεια και η σεμνότης μένει στην ησυχία. Τη λέξη ησυχία τη βάζω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή δεν επιδιώκει πράγματα που δεν της ανήκουν, όπως παραγγέλει εξάλλου και ο Απόστολος Παύλος. Ήδη η γυναίκα χρησιμοποιήθηκε ως διακόνισσα να υπηρετεί στο έργο των ποιμαντικών, στις βαπτίσεις γυναικών από την εποχή ακόμη της αρχαίας εκκλησίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στις διακόνισσες και μάλιστα σε μια η οποία υπερήχε η Ολυμπιάδα. Είναι γνωστό. Αυτές τι έκανε? Υπηρετούσαν στο ποιμαντικό έργο. Φέρει σε μια οικογένεια, ένας άνδρας να πάει δεν είναι πάντοτε εύκολο. Μια γυναίκα είναι ευκολότερο να πάει. Στη βάπτιση γυναικών δεν είναι εύκολο να μετέχουν άνδρες. Ενώ οι γυναίκες προσυδειάζει η παρουσία τους να διακονήσουν στη βάπτιση και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η γυναίκα δεν μπήκε στο περιθώριο. Διακονεί την εκκλησία. Δεν μπορεί όμως να μπει μέσα στο ιερό, δηλαδή να μπει παραπέρα στο θέμα της ιεροσύνης. Αυτά, αγαπητοί μου, και δια την γυναίκα. Και θέλει πολύ προσοχή. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχο, τον 14. Κρίσον πονηρία ανδρός ή αγαθοποιός γυνή, και γυνή κατεσχήνουσα εις ονειδισμόν. Προτιμωτέρα, λέγει, είναι η φανερά κακία του ανδρός, το πω, παρά υποκριτική, εξαιρετική, εξυπηρετική γυναίκα.
Και ακόμη περισσότερο γυναίκα που καταντροπιάζει και εξευτελίζει τον άνδρα. Υπάρχουν γυναίκες που ξεφτελίζουν τον άνδρα. Γενικά υπάρχουν και σύζυγοι που ξεφτελίζουν τον σύζυγό τους και λένε ένα σωρό κοσμητικά επίθετα δια των σύζυγων και τον κατεξευτελίζουν. Ναι, θυμάμαι είχα βρεθεί κάποτε, ήμουνα πολύ μικρός, ήμουνα κάτω των 10 ετών, σε ένα σπίτι που γιόρτασα. Αυτή η κυρία είχε καλέσει μερικές φιλενάδες της, είχε προσφέρει κάποιο τσάι, όπως λέμε απογευματινό, ήταν καλεσμένη και η μητέρα μου. Θυμάμαι το τι κοτσομπολιό υπήρχε εκεί, με αντικείμενο, ξέρετε, αναφορά στα κουσούρια του ανδρός. Η καθεμιά έλεγε, ο άνδρας μου ροχαλίζει, ο άνδρας μου τούτο, ο άνδρας μου εκείνο. Είπαν η καθεμιά εκείνο που είχε για τον άνδρα της. Ξεφτυλισμός δηλαδή. Η μητέρα μου δεν μιλούσε. Εγώ, ακροατής, παιδάκι σας είπα, μ' είχε πάρει μαζί της. Κάποια στιγμή, λέει η οικοδέσποινα, η κυρία Μυτιληναίου δεν μας είπε τίποτα για τον άνδρα της. Και απαντάει η μητέρα μου, δεν έχω τίποτα εναντίον του ανδρός μου, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ήμουν αυτίκος, το άκουσα με τα αυτιά μου. Και εσήγησαν αυτές όλες οι κυρίες και δεν είχαν πια να λένε τίποτα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, κάθονται και κοτσομπολεύουν τους άνδρες τους και είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Και όχι μόνο σε ασθενούς κύκλους, αλλά και σε ευρυτέρους κύκλους. Το ξέρετε αυτά τα πράγματα, ξέρετε. Τι μπορεί μία γυναίκα να σύρει εναντίον του ανδρός της. Μπορεί βέβαια αυτός να είναι απρόσεκτος. Μπορεί. Αλλά κυρία μου, γιατί εκθέτεις το σύζυγό σου, δεν τον αγαπάς. Έχει ελαττώματα. Και κάθεσαι και ταραδιάζεις όπου βρεθείς και στρέφεσαι εναντίον του συζύγου σου. Μη μου πεις ότι είσαι αγανακτισμένη, μη μου το πεις αυτό. Αν πραγματικά αγαπάς τον συζύγο σου, πουθενά δεν θα τον κατηγορείς και δεν θα τον κοτσομπολεύεις. Πάντως μας εκπλήσει εδώ η εμπειρία του ιερού συγγραφέως που έγραψε αυτό που έγραψε, που σας διάβασα, σε σχέση με τη γυναίκα. Αν ζούσε στην Καινή Διαθήκη, ίσως να μην έγραφε έτσι. Αλλά ας μην σχολιάσουμε περισσότερο. Σήμερα η χριστιανή γυναίκα εμπνέεται από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό γυναίκες πρώτες άκουσαν από το στόμα του Αναστηθέντος Κυρίου το «χαίρετε, να έχετε χαρά». Και αυτές πρώτες στάθηκαν Απόστολοι των Αποστόλων. Απόστολοι των Αποστόλων με το χαρούμενο μήνυμα της Αναστάσεως. Αλλά πρέπει η γυναίκα να είναι βαθιά χριστιανή για να σταθεί πραγματικά μια σωστή γυναίκα. Ας προχωρήσουμε παρακάτω στον 15ο στίχο. Μνηστήσομαι δι τα έργα Κυρίου και αεώρακα εκδιηγήσομαι εν λόγης Κυρίου τα έργα αυτού. Απόδοσης. Θα ανακαλέσω λοιπόν στη μνήμη μου τα έργα του Κυρίου και θα αναφέρω εκείνα που έμαθα. Τα έργα του Κυρίου έγιναν μόνο δια του λόγου του. Εδώ, αγαπητοί μου, ο ιερός συγγραφεύς αλλάζει θέμα. Εισέρχεται σε μια καινούρια ενότητα θεμάτων. Αναφέρεται στα θαυμάσια του Θεού από τη δημιουργία. Μέχρι τώρα ασχολήθηκε με τους ανθρώπους και το ήθος των, όπως είδαμε. Τώρα στρέφει την προσοχή του στα ωραία και σοφά του Θεού μέσα στην κτήση. Φεύγει δηλαδή, φεύγει από την παρατήρηση που θα έκανε στους ανθρώπους για να δει ολόκληρη τη δημιουργία. Όταν λέγει εκδιηγήσομαι, σημαίνει θα περιγράψω κατά διηγηματικών τρόπων. Θα ήθελα να προσέξουμε λίγο αυτή τη μέθοδο
γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως θα δείτε. Δηλαδή θα περιγράψω κατά διηγηματικών τρόπων, θα διηγηθώ. Αυτό θα πει διηγήσομαι. Η διήγηση είναι θεμελιώδους μορφή στην Αγία Γραφή, επειδή είναι ιστορία. Και η σωτηρία του ανθρώπου είναι ιστορία, αφού ο Θεός Λόγος έγινε ιστορία. Έγινε ιστορία. Μερικοί θεολόγοι θεωρούν την ιστορία σαν κάτι όχι πολύς προσοχής και στρέφονται τάχα στην θεολογία απογυμνωμένη της ιστορίας, και θεωρούνται αυτοί ότι είναι θεωρητική, σπουδαίοι. Εγώ νομίζω από μία λαζονία το κάνουν αυτό, για να δείξουν ότι δεν ασχολούνται τώρα με ιστορίες και περιγραφές, αλλά πηγαίνουν στα υψηλά δώματα της θεολογίας. Και τα κηρύγματά τους ακόμη είναι αποψηλωμένα της ιστορίας. Η ιστορία, αγαπητοί μου, θα βγαίνει από τη θεολογία και η θεολογία από την ιστορία. Αυτά δεν χωρίζουν. Γι' αυτό όταν κάνουν κηρύγματα τάχα όλα πολύ θεωρητικά, πολύ θεολογικά, δεν έχουν μέσα καθόλου τίποτα ιστορία, μην νομίζετε, οι ακροατές τους εκδικούνται. Πώς τους εκδικούνται? Τους βαριώνται και δεν πάνε ξανά να τους ακούσουν. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ένας τρόπος αποδοκιμασίας. Εξάλλου οι αρνητές του χριστιανισμού εστράφησαν εναντίον της ιστορίας. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορία. Από τη στιγμή που θα αρνηθώ την ιστορία της Αναστάσεως του Χριστού, ότι έγινε έτσι και έτσι και έτσι, τότε στην πραγματικότητα αρνούνται το γεγονός, επειδή θέλουν να αρνούνται την ιστορία, και κατεβάζουν την Ανάσταση του Χριστού, που είναι γεγονός, που είναι ιστορία. Την κατεβάζουν στην αλληγορία, στις μεταφορές, στις ηθικές εικόνες και ούτω καθεξής. Θυμάμαι, από λαϊκός ήμουν ακόμα, διάβαζα μια έγκριτη εφημερίδα, κατά τα άλλα πολύ καλή και σοβαρή εφημερίδα. Το Πάσχα είχε κάποιο άρθρο και αναφέρεται στην Ανάσταση του Χριστού. Ακριβέστερα γενίκευε το θέμα, έβγαζε την ιστορία, αυτός που έγραφε, και αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Μ' είχε αγανακτήσει η περίπτωση, και να σου μιλάει ότι η Ανάσταση έγινε την Άνοιξη και ήθελε να δηλωθεί η Ανάσταση της Φύσεως. Ακούτε, μεταφορές. Η Ανάσταση της Φύσεως, η Άνοιξη. Τότε εσύ σε τι θα διέφερε από τις άλλες εκείνες αναφορές που έχουμε στον ιδωλατρικό κόσμο, όπως είναι οι ίσεις με τον Όστρι, όπως είναι ο Ξεργό κτλ, κτλ. Σε τι θα ενδιαφέρει? Η Ανάσταση του Χριστού είναι γεγονός, και θα αναφερθούμε στο γεγονός και θα το διηγηθούμε αυτό το γεγονός, όπως μας καταγράφεται μέσα στα Ευαγγέλια. Βλέπετε ότι χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτό, εκείνοι που θέλουν να μένουν τάχα στο να βγάζουν την ιστορία, πέφτουν σε τέτοια λάθη. Ο Ιερός Συγγραφεύς τώρα στρέφεται προς την κτήση, γιατί και αυτή είναι έργο του Θεού, όπως και οι άνθρωποι, και λέγει ότι θα αναφέρει μόνο εκείνα που έμαθε και αντελήφθη. Τα έργα του Κυρίου στην παρατήρησή τους και στην ανάλυσή τους είναι ατελείωτα. Είναι ατελείωτα. Και μάρτης αυτή η επιστήμη που παρατηρεί, περιγράφει και αναλύει την φύση, δεν τελειώνει ποτέ. Και τέλος, τα έργα του Κυρίου έγιναν δια του λόγου του, το λάμδα κεφαλαίο, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έτσι μας θυμίζει τις εξής εκφράσεις: είπεν ο Θεός και γένετο. Το είπεν είναι ο λόγος, είπεν, μόνο με τη διαφορά πως το είπεν ο Θεός και γένετο το φως, παραδείγματι είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένετο φως.
Με τη διαφορά πως αυτό το είπεν δεν είναι στην τριάδα λεκτικό, αλλά είναι πρόσωπον. Είναι το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Και εδώ κρύβεται, τροποντινά κρύβεται, ο Θεός Λόγος δεν αποκαλύπτεται ακόμα, διότι οι Εβραίοι είχαν μία παχυλότητα και μπορούσαν, εάν αναφέρεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος, να πέσουν στην πολυθεία. Γι' αυτό το θέμα της Αποκαλύψεως, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, έμενε να μας το αποκαλύψει ο Ιησούς Χριστός και που αποτελεί την Καινή Διαθήκη. Αυτός είναι ο λόγος. Ακόμη γίνεται και φιδωλή αναφορά Αγίων Αγγέλων. Βέβαια έχουμε αναφορά Αγίων Αγγέλων στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε. Αλλά είναι πολύ φιδωλή, γιατί υπάρχει φόβος και εκείνοι οι Άγιοι Άγγελοι να θεοποιηθούν. Δηλαδή παντού φροντίζει η Γραφή να μην κάνουν στραβές ερμηνείες οι Εβραίοι. Ακόμη μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη, το Λόγο Κυρίου είναι στο ψαλτήρι, οι ουρανοί εστερεώθησαν. Πώς έγιναν οι ουρανοί με τον Λόγο του Κυρίου? Αλλά εδώ ποιος είναι ο Λόγος? Λάμδα κεφαλαίο, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Και όπως διατυπώνει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, πάντα δι' αυτού εγένετο. Όλα έγιναν δι' αυτού του Λόγου. Και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονε. Τίποτε δεν έγινε από ό,τι έγινε έξω από τον Θεόν Λόγον. Λέει ήδη στο πρώτο κεφάλαιό του ο Ιωάννης, εις τον τρίτον στίχον. Αυτή η θέση ότι τα πάντα έγιναν από τον Θεόν Λόγον, τον μετέπειτα Ιησούν Χριστόν, είναι μια σπουδαία αποκάλυψη και ανακάλυψη του πιστού. Είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητας του Ιησού Χριστού. Και η ανακάλυψη της ταυτότητας του Ιησού Χριστού, αγαπητοί, είναι η μεγαλύτερα ανακάλυψη του ανθρώπου. Αυτή η ανακάλυψη ταυτίζεται με τον προσδιορισμό που λέει ο Παύλος, επίγνωσης. Έχετε, λέει, η επίγνωση του Ιησού Χριστού. Και είναι η επίγνωση του Υιού του Θεού, που είναι το μεγάλο κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Πρέπει να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Θεός Λόγος που δημιούργησε τα πάντα, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν γέγονεν. Και συνεπώς, αγαπητοί μου, η παρουσία, η γνώση αυτή μας δημιουργεί κάτι το μεγαλειώδες στην ψυχή μας, και τιμούμε δεόντως τον Θεόν Λόγον, τον μετέπειτα Ιησούν Χριστόν. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Λέγαμε